Ο Εμπορικός Σύλλογος Ιωαννίνων χαιρετίζει τη σημερινή συγκέντρωση. Χαιρετίζουμε τους συναδέλφους μας, τους αυτοαπασχολούμενους, τους επιστήμονες, τους μικρούς επαγγελματίες που μαζευτήκαμε σήμερα για άλλη μία φορά να καταδικάσουμε το νέο νομοσχέδιο και να πετύσουμε την άμεση απόσυρσή του. Με τον αγώνα μας ακυρώνουμε τα σχέδια της κυβέρνησης για την εξόντωσή μας. Πρόκειται για καταμέτωπο επίθεση στους πιο ευάλωτους επαγγελματίες και στις πιο μικρές των ατομικών επιχειρήσεων. Σε όσους δηλαδή, έτσι κι αλλιώς, είμαστε εκτεθειμένοι στον ανταγωνισμό. Σε όσους πληρώνουμε ακόμα βάρη το μάρμαρο της πανδημίας και φορτωνόμαστε καθημερινά με νέα χρέη για να επιβιώσουμε. Ακόμα και αυτές οι μικρές, οι δίθεν βελτιώσεις που ακούσαμε τις προηγούμενες ημέρες έγιναν κάτω από το βάρος των αντιδράσεών μας και τις χαρακτηρίζουμε δίθεν και βελτιώσεις κοροϊδία, γιατί δεν αλλάζουν το χαρακτήρα του νομοσχεδίου, ότι δηλαδή θα μας φορολογήσουν για ανύπαρκτα εισοδήματα. Το νέο φορολογικό έκτρωμα δεν φτασιδώνεται όπως απέδειξε και ό,τι προέκυψε μετά τις προσαρμογές της κυβέρνησης. Το νομοσχέδιο αυτό μόνο καταργείται. Και αυτή είναι η απέτησή μας. Οργή μας προκαλεί η σκέψη και μόνο ότι το φορολογικό νομοσχέδιο έχει κάποια σχέση με τη δικαιοσύνη, όπως μας λένε. Μία ματιά να ρίξει κανείς τι συνεισφέρουν στον κρατικό κορβανά οι μονοπωλιακοί όμιλοι, οι εφοπλιστικοί όμιλοι, οι τραπεζικοί όμιλοι και οι ιδιοκτήτες τους και τι ο υπόλοιπος λαός θα καταλάβει την πραγματική έννοια της αδικίας. Πώς είναι δυνατόν οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες, οι μεγαλέποροι, οι βιομήχανοι να πληρώνουν λιγότερα από τους επαγγελματίες, από τους εργαζόμενους και από τους συνταξιούχους? Γιατί βρίσκονται σκοπίμως έξω από το κάδρο της περιβόητης φορολογικής δικαιοσύνης όσοι συγκεντρώνουν αμύθιτο πλούτο? Και γιατί το νομοσχέδιο τους κάνει και νέα δώρα με τη μείωση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου και αγοροπολισίας μετοχών? Και αντί αυτών των ερωτήσεων, τα παπαγαλάκια της κυβέρνησης αναρωτιούνται καθημερινώς πώς μπορεί ένας αυτοαπασχολούμενος να δηλώνει χαμηλότερο εισόδημα από έναν μισθωτό. Σκοπίμως φυσικά, για να μας βάλουν τον έναν απέναντι στον άλλον. Εμείς το έχουμε ξεκάθαρο. Στόχος τους ήταν να μην κουνηθεί φύλο. Παρ' όλα αυτά, εδώ την πατήσανε. Δεν τους πέρασε και οι προηγούμενες πανελλαδικές κοινοτοποιήσεις και οι σημερινές αποδεικνύουν ότι στη μαζική διεκδίκηση βρίσκεται η διέξοδος. Ότι δεν θα μας βάλουν τον έναν απέναντι στον άλλον, αλλά τον έναν δίπλα στον άλλον. Και αν θέλει η κυβέρνηση να μιλήσουμε για δικαιοσύνες, για φοροδιαφυγές, για νομοσχέδια που θα βοηθήσουν τα πιο ευάλωτα στρώματα, ας εφαρμόσει τώρα τα αιτήματά μας. Ας καθιερώσει φορολόγηση με βάση το πραγματικό εισόδημα και όχι με το κάθε λογής τεκμήρια διαβίωσης και φορολόγησης που πρέπει να καταργηθούν. Ας καθιερώσει το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ για κάθε επαγγελματία. Ας καταργήσει το τέλος επιδιδεύματος για όλους. Ας εξασφαλίσει ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό για τις μικρές επιχειρήσεις. Είμαστε στον δρόμο και θα συνεχίσουμε να είμαστε. Γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε ατομικά. Ότι απαιτείται συλλογική δράση. Συνεχίζουμε να παλεύουμε. Η πάλη μας για το αφορολόγητο όριο είναι μπροστά. Και είναι μια μάχη που δεν τελειώνει εδώ. Αυτοί θα μας βρίσκουν μπροστά τους συνέχεια. Και οι συνάδελφοί μας δίπλα τους, στον αγώνα για την επιβίωσή μας. Για την προστασία του εισοδήματός μας. Θα μας ακούσουν και στη μάχη κατά του αντιλαϊκού προϋπολογισμού. Δεν σταματάμε σήμερα εδώ. Δυναμώνουμε τον αγώνα μας, όλη μια γροθιά να αποκρούσουμε την νέα επίθεση της κυβέρνησης και να διεκδικήσουμε τα σύγχρονα δικαιώματά μας. Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων,
Βγήκαμε σήμερα όλοι οι επιστημονικοί φορείς, οι επαγγελματικοί φορείς, ο εμπορικός σύλλογος, το εργατικό κέντρο, διαμαρτυρόμενοι για αυτό το φορολογικό έκτρωμα που πάει να περάσει η κυβέρνηση. Δηλώνουμε εξ αρχής και ζητάμε την άμεση απόσυρσή του. Κανένας από εμάς δεν είμαστε φοροφυγάδες. Είμαστε ενάντια στην εφαρμογή οριζόντων μέτρων, τα οποία είναι άδικα. Η πολιτεία έχει τα εργαλεία, το My Data, την ηλεκτρονική τιμολόγηση, τους έμεσους ελέγχους, τις τεχνικές έμεσων ελέγχου κλπ. Θα μπορούσε, αν ήθελε, να πατάξει και τη φοροδιαφυγή των μεγάλων εισοδημάτων και σε κάθε περίπτωση θα μπορούσε να ελέγξει όλα αυτά τα εισοδήματα, υποτίθεται, για να κερδίσει ή να κερδίσει τους φόρους και τα έσοδα τα οποία θέλει. Θεωρούμε ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι προσχηματικό, είναι επακόλουθο της έκθεσης Πισαρίδη του 2021, η οποία τι μας λέει ότι οι πολλοί αυτοπασχολούμενοι, οι μικροί αυτοπασχολούμενοι, οι μικρές επιχειρήσεις είναι εμπόδιο στην ανάπτυξη της οικονομίας όπως αυτή την ασπάζονται της λεγόμενης καπιταλιστικής οικονομίας. Και από εκεί και πέρα ο σκοπός τους είναι αυτός. Δεν είναι μόνο να μαζέψουν τα 500 εκατομμύρια που λένε. Ο σκοπός τους είναι να διώξουν τους μικρούς επαγγελματίες από τη δουλειά. Για χάρη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, των κερδών του μεγάλου κεφαλαίου και του τρόπου αυτού ανάπτυξης της οικονομίας. Τώρα, από εκεί και πέρα, εμείς δεν θα σταματήσουμε τον αγώνα. Εμείς θα συνεχίσουμε να διαμαρτυρόμαστε ακόμα και μετά την ψήφιση. Ετοιμάζουμε νέες κινητοποιήσεις και νέους αγώνες.